Αν Αριστοτέλους μαζί μας. Από πού να είσαι. Καλώς, όπου θέλεις, όπου θέλεις. Ελπίδα μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Τι όμορφη που είσαι, καλή. Συνδυαστήκαμε. Τι όμορφη, το βλέπαμε από πριν και λέμε συνδυαστήκαμε σήμερα χρωματικά. Τα είπαμε λίγο έξω η αλήθεια. Καλή αρχή σου εύχομαι και καλή σεζόν και σε σένα. Επίσης, σε όλους. Να είμαστε καλά, σε όλους, σε όλους βεβαίως. Λοιπόν, κάτσε εδώ. Πες με που πάω. Εδώ στην καρέκλα. Εκτός αν θες κάπου αλλού, όπου θες, καλέ, δεν έχουμε θέμα. Εσύ, ό,τι θέλεις, ό,τι μου πεις, τι κάνω. Όπου θες. Για πες, ξεκινήσατε και εσείς. Ξεκινήσαμε κι εμείς τη Δευτέρα. Εντυπωσιακή πρεμιέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χριστιανά μου, άρεσε πάρα πολύ το στούτιο σας. Και εμένα, ελπίδα μου. Και σένα, ρε. Πάρα πολύ. Να σου πω την αλήθεια, μπήκα μέσα στο σκηνικό τελειωμένο, φωτισμένο κλπ. Το Σάββατο το μεσημέρι. Και νομίζω ότι δεν σταμάτησα να μιλάω και να εκφράζω όλο αυτό τον ενθουσιασμό που ένιωθα με το που το είδα. Γιατί εγώ το έβλεπα και βήμα-βήμα, αλλά όταν πια, ξέρεις, μπήκαν και οι τελευταίες πινελιές και φωτίστηκε το σκηνικό. Ναι, ναι, εκεί φαίνεται. Εκεί φαίνεται. Ναι, μ' άρεσε και εμένα πάρα πολύ. Είναι αυτά τα χρώματα που μου αρέσουν και εμένα. Τα ροζ, τα κόκκινα. Ναι. Είναι πολύ χαρούμενο. Πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Χαίρομαι πολύ που σου άρεσε. Ναι, εντυπωσιακή πρεμιέρα. Είδαμε τους ίδιους συνεργάτες, ναι, πάνω κάτω. Θα υπάρξουν και κάποιες άλλες αλλαγές κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Σε ό,τι έχει να κάνει με τους συνεργάτες. Με τους συνεργάτες, με τη δομή ίσως της εκπομπής. Κοίτα, με τη δομή της εκπομπής νομίζω ότι ήδη έχουμε ξεκινήσει να βλέπουμε αρκετές αλλαγές. Έχουμε τώρα την ευχέρεια έτσι, να κάνουμε και άλλα πράγματα μέσα στο σκηνικό, το υπέροχο, όπως είπες. Να αξιοποιήσουμε περισσότερο έτσι, τον κάθε χώρο που έχουμε. Γιατί μην φανταστείς, δεν είναι ένα τεράστιο σκηνικό. Αλλά είναι ένα πολύ όμορφο σκηνικό και το χαίρομαι πάρα πολύ. Θα βλέπουμε διάφορα πράγματα. Δεν έχουμε δείξει ακόμη όλων των υλικών της εκπομπής. Υπάρχουν πράγματα τα οποία θα βγουν τρίτη εβδομάδα, τέταρτη εβδομάδα, οπότε σιγά-σιγά. Σιγά-σιγά να μένουμε. Ναι. Περιμένουμε ωραία πράγματα λοιπόν. Ναι. Με αγάπη Χριστιανά. Και σε ευχαριστώ. Ξέρεις, είναι πολύ ωραίο αυτό που λες και αυτό που κάνεις, γιατί δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Μια παρουσιάστρια σε ένα άλλο κανάλι, σε μια άλλη ζώνη, να σου λέει τόσο όμορφα λόγια για την δική σου εκπομπή. Να σου πω κάτι, Χριστιανά μου, για όνομα του Θεού. Δηλαδή, καλά, εντάξει, για όνομα του Θεού δεν είναι πάντα έτσι. ναι, το γνωρίζουμε αυτό, όντως δεν είναι πάντα έτσι, αλλά γιατί να μην το πούμε άλλωστε. Πραγματικά έχεις μία πορεία που ο καθένας νομίζω θα πρέπει να εκτιμά και να σέβεται, έτσι. Κοίτα, νομίζω δεν υπάρχει πρέπει και νομίζω ότι δεν χρειάζεται να το απαιτείς κιόλας. Τίποτα δεν απαιτώ από τους ανθρώπους, τίποτα δεν περιμένω. Νομίζω ότι αυτό με βοηθάει και στο να είμαι εγώ καλά. Δηλαδή ξέρω τι να περιμένω, από ποιους να περιμένω, αλλά γενικότερα έχω μειώσει πάρα πολύ τις προσδοκίες μου. Γιατί όταν προσδοκείς, απογοητεύεσαι κιόλας. Ναι, οπότε, ναι, 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 ακριβώς. Έχω βρει το κατάφερες αυτό, μετά από χρόνια. Θέλει πάρα πολύ δουλειά για να το κάνεις αυτό. Ναι, βέβαια. Θέλει να κάνεις πάρα πολύ δουλειά με τον εαυτό σου. Πρέπει να είσαι έτοιμος να δεις αλήθειες. Πρέπει να είσαι έτοιμος να δεις πράγματα σε σένα. Γιατί δεν ξεκινάς από το να πεις «Α, τι κάνει η Ελπίδα και δεν μ' αρέσει». Κάνεις, δηλαδή. Κάνεις την αυτοκριτική σου πρώτα. Πολύ σκληρή αυτοκριτική και θέλει πραγματικά πολλά κότσια, νομίζω. Όχι μόνο να δεις τα λάθη σου, αλλά να τα παραδεχτείς στον εαυτό σου. Κυρίως. Πρώτης, γιατί εκεί πρέπει να παραδεχόμαστε τις αλήθειες μας πρώτα. Άμα έτσι το παραδεχτούμε ακριβώς εκεί, μετά όλα τα έτσι άλλα. Έτσι ακριβώς. Έχουμε παράπονα και λέμε μα γιατί αυτό, μα γιατί το άλλο. Ας ξεκινήσουμε πρώτα από τον εαυτό μας. Ναι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, έτσι δεν είναι? Ναι, έτσι. Χριστιανά μου, το άγχος, πώς το διαχειρίζεσαι? Δηλαδή, είναι μια εκπομπή καθημερινή. Α, της ένας εκπομπής. Χώρος, ναι. Ένας χώρος δύσκολος, δεν είναι εύκολος, σε πάρα πολλά χρόνια σε αυτόν τον χώρο. Το άγχος έφτασε ποτέ στα όρια σου, που ψυχοσωματικά να σου ναι, δημιουργεί πάρα πολλά? Ναι, αλλά δεν ήταν πολλά από τη δουλειά, δεν ήταν από αυτό το όχι λόγο. Κοίτα, το άγχος της δουλειάς το διαχειρίζομαι πάρα πολύ δημιουργικά. Δηλαδή, ας πούμε, στην πρεμιέρα είχα πάλι αυτό το άγχος που τους λέω μετά από τόσα χρόνια. Ναι, μετά από τόσα χρόνια. Αλλά να σου πω κάτι, το χαίρομαι. Ναι. Το χαίρομαι γιατί δεν θεωρώ ποτέ τίποτα δεδομένο. Σωστό. Χαίρομαι που κάθε φορά έχω την ίδια αγωνία, γιατί εμένα την ώρα της πρεμιέρας έρχονται στο μυαλό μου πάρα πολλές εικόνες. Έρχονται στο μυαλό μου εικόνες της πολύ νεαρότερης Χριστιανάς όταν ξεκινούσα. Και ακόμη αντιμετωπίζω αυτό που κάνω με την ίδια αγάπη, με το ίδιο πάθος, με τον ίδιο σεβασμό. Όντως. Το υπηρετώ με την ίδια αγάπη, οπότε νιώθω την ίδια αγωνία κάθε φορά. Τώρα το άγχος γενικότερα, έχω μάθει να το διαχειρίζομαι πάρα πολύ καλά.
Έχω μάθει, έχω απλοποιήσει τη σκέψη μου. Mm-hmm. Πολλά πράγματα προσπαθώ να μην τα επεξεργάζομαι, όχι κλείνοντας τα μάτια ή στροφοκαμιλίζοντας, δεν θέλω να τα βλέπω. Για παράδειγμα, τι μπορεί να σκέφτεται η ελπίδα για μένα. Δεν θα με απασχολήσει, ξέρεις γιατί, γιατί δεν πρόκειται να το πετύχω ποτέ. Γιατί δεν είμαι στο μυαλό σου, δεν ξέρω πώς σκέφτεσαι, ό,τι και να υπολογίσω θα είναι αυτό λάθος. Αυτό όμως παλιότερα σε βασάνιζε. Όχι ιδιαίτερα. Όχι. Όχι ιδιαίτερα, γιατί έχω κάνει πάρα πολύ δουλειά με τον εαυτό μου τα τελευταία χρόνια, αλλά κάποια στοιχεία τα είχα και από πριν. Δηλαδή δεν είναι ότι έχω κάνει μια στροφή 180 μοίρες, απλά σωστό. Έχω βρει καλύτερα τις ισορροπίες μου. Πες μου τι περίπτωση υπάρχει να πετύχω το τι μπορεί να υπάρχει στο δικό σου το μυαλό. Μπορεί να βάλεις, ας πούμε, το βάζω έτσι και εγώ να ξεκινήσω. Για να έβαλε το βάζω έτσι, άρα σημαίνει αυτό. Τίποτα δεν σημαίνει. Μπορεί να σημαίνει χίλια, δυο, μπορεί και να μην σημαίνει τίποτα όμως. Οπότε γιατί να βασανίζομαι. Σωστά, σωστά, έχεις απόλυτο δίκιο. Χριστιανά μου, πόσα χρόνια σε καθημερινό? 15η χρονιά. 15η χρονιά καθημερινό. 15η χρονιά καθημερινό. Και έχει περάσει ποτέ από το μυαλό σου να αφήσεις το καθημερινό και να κάνεις μια φορά τη βδομάδα γιατί κουράστηκες, γιατί δεν μπορώ σε άλλο το καθημερινό? Να σου πω την αλήθεια και πραγματικά, ειλικρινά με το χέρι στην καρδιά, δεν έχω πει ποτέ «Ωχ, Παναγία μου, θα πάω σήμερα δουλειά». Δεν έχω πει ποτέ, ποτέ, ούτε για το ραδιόφωνο, ούτε για την τηλεόραση. Δηλαδή και στο ραδιόφωνο είμαι τα ίδια χρόνια, όχι, είμαι λίγα περισσότερα στο ναι. ραδιόφωνο. Αλλά και εκεί, έτσι, πολύ σταθερή στις συνεργασίες μου. Δύο ραδιόφωνα, Super FM, Click FM. Τηλεόραση καθημερινό, πέρα από τη μεγάλη μου αγάπη που είναι και το Capital, μια μεγάλη αγάπη. Εκεί έτσι ήταν το δεύτερο βήμα. Ξεκίνησα από το Pathos TV Capital και μετά ερχόμουν. Αλήθεια. Έτσι σιγά σιγά, ναι. Σαν τους καθηγητές που τους στέλνουν έτσι πιο μακριά και μετά έρχονται. Κάπως μετάθεση, ναι. Κάπως έτσι το πήγα κι εγώ. Και λέω ότι το Capital είναι μια μεγάλη αγάπη, γιατί πραγματικά έχω περάσει πάρα πολύ όμορφα εκεί. Έχω μάθει είναι πράγματα. Είναι και τα πρώτα χρόνια, ναι. Άμα είναι ναι. τα πρώτα χρόνια, νιώθεις σαν να είναι το σχολείο σου. Ναι, ήταν ένα μεγάλο σχολείο. Ναι. Ξέρεις τι, έχουμε και ένα κοινό. Μπορεί να έχουμε και περισσότερα. Έχουμε και ένα κοινό οι δύο μας. Ξεκινήσαμε και δύο να δουλεύουμε από τα 14 μας. Για πες εσένα, ποια ήταν η πρώτη σου δουλειά? Η πρώτη μου δουλειά ήταν σε κατάστημα, πολίτρια. Ναι. Ναι. Το εννοείται, Χριστούγεννα, ξέρεις, καλοκαίρια και αυτά, αφού πηγαίναμε σχολείο. Α, ήσουν ένα σεζόν. Ναι. Τα Χριστούγεννα, το ναι. Πάσχα, διακοπές, πάντα πήγαινα γιατί ναι. ήθελα να βγάλω τα δικά μου λεφτά, ήθελα να βοηθήσω την οικογένειά μου. Βρε χαρά που μόλις έπιασα τα λεφτά, ιδίως τα πρώτα τα λεφτά. Τι τα έκανες, τα τρελή πρώτα. Χαρά. Δεν είχα τι να τα κάνω, να σου πω την αλήθεια. Τι εννοείς? Δεν είχα τι να τα κάνω με την άποψη ότι δεν είναι να σκεφτόμουν να πάω να αγοράσω ρούχα, να πάω τώρα στα 14, εκείνες τις εποχές, άλλες εποχές, δεν είναι όπως τώρα. Δεν θυμάμαι τι τα έκανα, αλλά θυμάμαι ότι δεν ήταν σε ρούχα και παπούτσια όπως μπορεί να σκεφτόμασταν σε μεγαλύτερη ηλικία. Ναι, ναι, ναι. Ναι, αλλά ότι είχα περιόριστη χαρά. Απεριόριστη χαρά για αυτό το πράγμα. Κοίτα, νιώθεις, νομίζω ότι είναι ένα κομβικό σημείο στη ζωή κάθε παιδιού που μεγαλώνει το να πάρει τον πρώτο του μισθό, όχι απλά χρήματα στα χέρια του, γιατί ο μισθός μπορεί να ήταν και πολύ λίγα χρήματα. Ψίχουλα, καλέ, ψίχουλα. Για πες μου εσύ την πρώτη σου δουλειά. Την πρώτη μου δουλειά τι τα έκανα? Όχι, ποια ήταν η πρώτη σου δουλειά και μετά πες μου και τι τα έκανα. Σε παγωταρία ήταν, έτρωγα πολύ περισσότερα από τη σερβιρά, παγωτά, η αλήθεια, πρέπει να το ομολογήσω, ναι. Μετά θυμάμαι σε μια πιτσαρία Καρσόνη, που επίσης και εκεί έτρωγα έναν παγωτό φράουλα κάθε φορά μου τελειώνει. Αρέσκουν σου τα παγωτά όμως. Μ' αρέσουν όλα, τα λατρεύω. Είχαμε και ένα καταπληκτικό σος φράουλα. Το χτυπούσα αλίπητα κάθε βράδυ. Έχω δουλέψει. Έδινα φυλάδια στους δρόμους, σε πιτσαρία, σε παγωταρία, σε διαφημιστικές εταιρείες, διάφορα έτσι. Τα promotion. Ναι. Promotions σε μια πάρα πολύ μεγάλη εταιρεία, δεν μπορώ να πω το όνομα γι' αυτό δεν το λέω, από πάρα πολύ νεαρή ηλικία. Ξεκίνησα εκεί να εργάζομαι και δούλευα για 8 χρόνια μαζί τους. Βλέπεις, σταθερή και μεγάλες συνεργασίες σε όλα μου. Κερνούσα καφέδες, χυμούς σε σούπερ μάρκετ. Το μεγαλύτερο όμως σχολείο σαν δουλειά ήταν τον καρσόνι και το να δίνεις φυλάδια στον δρόμο. Αλήθεια, ναι. Γιατί έβλεπες τη συμπεριφορά των άλλων. Ναι, εκεί έβλεπες, ξέρεις, ένιωθα πάρα πολλές φορές πολύ άσχημα, γιατί μπορεί να πήγαινες να δώσεις ένα φυλάδιο σε κάποιον και υπήρχαν άνθρωποι που δυστυχώς δείχναν περιφρονητική συμπεριφορά. Βέβαια, μετά μεγαλώνοντας καταλαβαίνεις ότι δεν υπήρχε κάτι να στενεχωριέσαι, γιατί είναι καθαρά δικό τους θέμα, όχι δικό σου. Έτσι ακριβώς. Αλλά είναι μεγάλο σχολείο, εκεί βλέπεις πολλές συμπεριφορές. Όταν είσαι εγκαρσόνη, βλέπεις την αντιμετώπιση που έχει ο άλλος προς εσένα.
Τρέφω απεριόριστο σεβασμό για αυτές τις δουλειές που μας έχουν όλους πάνω στο κεφάλι τους. Ο ένας με το μακρύ του, ο άλλος με το κοντό του, ο άλλος θέλει το έτσι του, ο άλλος θέλει το αλλιώς του. Τρέφω απεριόριστο σεβασμό για αυτά τα επαγγέλματα. Έτσι και πολύ καλά κάνεις. Το έχεις βιώσει κι εσύ βεβαίως, αλλά πρέπει όλοι μας να σεβόμαστε το κάθε άνθρωπο. Κοίτα, δεν είναι εκεί για να μας υπηρετούν, είναι εκεί για να μας εξυπηρετούν. Υπάρχει μια τεράστια διαφορά. Έτσι, έτσι. Όπου και να πάμε. Κανένας άνθρωπος δεν είναι εκεί για να μας υπηρετεί. Ναι. Πού ζούμε. Δεν. Ναι, εάν και... Σωστό, πού ζούμε. Ναι, άμα θέλεις ζούμε. Να ξεκινήσω, θα τελειώσω μεθαύριο. Πού ζούμε, γιατί βλέπουμε πάρα πολλά. Έχεις απόλυτο δίκαιο τώρα. Λέμε αυτά που πρέπει να γίνονται, τέλος πάντων. Πρέπει. Ναι. Ναι. Αυτά που σε ένα δημοκρατικό καθεστώς ναι. είναι πιο σωστά να γίνονται. Εντάξει, δεν πειράζει. Έχουμε δρόμο μπροστά μας. Έχουμε δρόμο μπροστά μας, ναι. Σε εξελίσσεται ο καθένας, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, στην αυτοκριτική του, ο καθένας να κάνει με τον εαυτό του. Και μετά βεβαίως, ας δει και τους υπόλοιπους. Έτσι είναι. Και πες μου λίγο έτσι, πότε μπήκε στην τηλεόραση, ήταν μετά τα καλλιστεία ή πριν τα καλλιστεία? Εγώ ξεκίνησα να δουλεύω στην τηλεόραση και πριν από τα καλλιστεία, σε εκπομπές του Σίγμα κλπ. Στο κομμάτι της παραγωγής, πήγαινα, έκανα ρεπορτάζ για τις εκπομπές κλπ. Που υπήρχαν κυρίως το καλοκαίρι, τότε ήταν το Alive. Υπήρχε συνεργασία και πριν και μετά τα καλλιστεία. Mm-hmm. Στα καλλιστεία εσύ δήλωσες συμμετοχή? Ναι, μόνη μου. Μόνη σου. Δεν έχω να πω για κάποιον τίποτα. Δεν έχω να πω. Γιατί συνήθως ακούμε, ναι, μου έκανε την αίτηση κάποιος φίλος ή η οικογένεια κτλ. Δεν είμαι τέτοιος χαρακτήρας. Δηλαδή, αν μου έκανε κάποιος άλλος τη δήλωση, θα ήταν λόγος για να μην πάω. Ενώ δεν θέλω αυτό το σπρόξιμο σαν χαρακτήρα, σαν άνθρωπος. Δηλαδή, τι περίμενες από τα καλλιστεία? Δεν είναι ότι περίμενα κάτι. Ήταν κάτι που, ξέρεις, τα καλλιστεία είχαν μια έγκλη. Δεν είναι ότι αντιμετώπιζα τον εαυτό μου σαν μια όμορφη κοπέλα και θέλω να πω στα καλλιστεία και όλα αυτά. Ήταν ένας τρόπος και δρόμος να γίνεις πιο γνωστή για όλα αυτά τα οποία ήθελες να κάνεις. Όχι ότι αυτό θα ήταν το διαβατήριο ή το εισιτήριο, γιατί αν δεν δούλευες πάρα πολύ σκληρά, δεν γινόταν. Αλλά καλώς ή κακώς, τα καλλιστεία ήταν ένας τρόπος για να γίνεις πιο γνωστή μέσα από τη δουλειά σου, πιο αναγνωρίσιμη για όλα αυτά τα οποία ήθελα να κάνω στην πορεία. Άρα εσένα σε βοήθησα. Δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια, γιατί δεν δούλεψα σε αυτό το χώρο καθόλου. Δεν είχα τις δυνατότητες να δουλέψω. Καταρχάς, σε έκαναν πιο αναγνωρίσιμη ίσως εκείνο τον καιρό που ήθελες ένα τσικ περισσότερο. Αλλιώς κατά τα άλλα δεν έκανα όλα αυτά τα οποία θα έπρεπε να κάνει ένα μοντέλο, τηρώντας την σωστή διατροφή, τη γυμναστική και όλα αυτά. Ήμουν παντελώς εκτός τόπου και χρόνου. Πήγα Χριστιανά στην Νότια Αφρική, εκπροσωπήσω την Κύπρο, έβαλα 6 κιλά μέσα σε ένα μήνα και ήρθα. 6 κιλά. Βέβαια, Χριστιανά μου, αρέσει και σου και εσένα το φαγητό. Κοίτα, το φαγητό είναι μία από τις απολαύσεις της ζωής. Δηλαδή θεωρώ, ρε παιδί μου, ότι δεν υπάρχει λόγος στα δικά μου τα μάτια, για τα δικά μου τα δεδομένα, να στερείται κάποιος τόσο πολύ. Μπορείς να τρως και να απολαμβάνεις τα πάντα. Φτάνει να το φρενάρεις εκεί που πρέπει. Ακριβώς, ακριβώς. Και εγώ αυτό μου λένε κάθε φορά, Χριστιανά μου, βλέπεις εδώ στη μαγειρική, κάθε φορά θα δοκιμάσω, θα φάω. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην φάω. Αυτό που λέω είναι, άμα το θέλω, βεβαίως θα το δοκιμάσω. Και μου αρέσει πάρα πολύ το φαγητό. Και το λέω. Και μου αρέσει να δοκιμάζω και νέες γεύσεις. Ναι, είναι αυτό που είπες όμως. Θα το φρενάρω. Τη μία μέρα θα φάω, την επόμενη μέρα θα είμαι λίγο πιο προσεκτική, ρε παιδί μου. Αλλά δεν θα βγω έξω το βράδυ, θα βγω τώρα με τη Χριστιανά για φαγητό και θα, Χριστιανά μου, εγώ θα φάω το όχι, κοτοπουλάκι μου. Να το κάνεις κάτω, εγώ θα φάω κανονικά. Ναι. Και εγώ όχι, θα βγω και θα το απολαύσω. Ναι. Και θα το απολαύσω, αυτό είναι. Και θα προσπαθήσω να βάλω τα όρια μου γενικότερα. Ναι. Πάντως, να ξέρεις, ο κύριος Πανίκος μας σήμερα θα μας φτιάξει πολύ ωραία πράγματα. Κύριε Πανίκο. Δεν έχω καμία αμφιβολία. Spare ribs. Πολύ ωραία. Άμα θες. Κοπιάστε μας, λέει. Άμα θες να δοκιμάσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χριστιανά μου, βλέπεις διαφορά στη Χριστιανά πριν να είναι μάνα με τώρα που είναι μάνα? Δεν θεωρώ ότι είναι η μητρότητα που με έχει αλλάξει. Θεωρώ ότι είναι το ότι οριμάζουμε. Τα χρόνια μας αλλάζουν, οι εμπειρίες μας κάνουν καλύτερους. Αν δεν μας κάνουν καλύτερους, τότε κάτι πρέπει να μας προβληματίσει. Νομίζω ότι γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι όσο μεγαλώνουμε. Κατανοούμε περισσότερο τον εαυτό μας, κατανοούμε περισσότερο τους άλλους. Δίνουμε ελαφρυντικά σε συμπεριφορές. Ναι. Είναι ωραίο αυτό. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε συνέχεια έτοιμοι να σταυρώσουμε κάποιον άνθρωπο. Είναι ωραίο να μπαίνουμε λίγο στη θέση του, να δείχνουμε έτσι λίγο κατανόηση. Να είμαστε πιο συγκαταβατικοί, τέλος πάντων. Οπότε σε αυτό το κομμάτι βλέπω διαφορές.
δεν με έχει αλλάξει μητρότητα. Δεν μπορώ να σου πω ότι έχω γίνει πιο ευαίσθητη κλπ. Νομίζω ότι δεν με παίρνει κι άλλο, να σου πω την αλήθεια. Είσαι αρκετά ευαίσθητη. Είμαι αρκετά ευαίσθητη. Ως προς τι? Τι είναι αυτό που έτσι περισσότερο σε συγκινεί? Φεύγοντας, ας πούμε, τώρα μπορεί να δω έναν άνθρωπο και να δω ένα βλέμμα που να με προβληματίσει. Να πω αυτός ο άνθρωπος, ρε παιδί μου, δηλαδή αυτό το βλέμμα, ξέρεις, κάτι να πιάσω στον αέρα, κάτι, δηλαδή θα το σκέφτομαι μετά. Ναι. Θα το σκέφτομαι, τα πάντα. Δηλαδή, τι και τι να σε αφήσει ασυγκίνητο. Ελπίδα μου, ανοίγεις τηλεοράσεις, ανοίγεις site να ενημερωθείς και βλέπεις τα χίλια δυο. Δηλαδή, ιδίως τα τελευταία δύο χρόνια, βρε Χριστιανά μου, πραγματικά, είπα δεν θέλω να ξαναδώ ειδήσεις. Δεν θέλω να ξαναδώ, δηλαδή σε τέτοιο σημείο. Και εγώ το έχω πει, αλλά από την άλλη δεν μπορείς να μένεις και αμέτωχος και χωρίς ενημέρωση για όλο αυτό το οποίο γίνεται. Βέβαια, μπορείς να επιλέγεις τις ώρες τις οποίες, ρε παιδί μου, μαθαίνεις για όλα αυτά τα οποία γίνονται. Ούτως ή αλλιώς δεν υπάρχουν και δελτία ειδήσεων από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έχεις την ευχαίρεια έτσι να ξεφύγεις, έχεις και την. Γι' αυτό είμαστε και εμείς, Χριστιανά, της ψυχαγωγίας. Όλοι χρειαζόμαστε, βεβαίως. Όλοι χρειάζονται στην τηλεόραση και να είναι όλοι καλά. Από εκεί και πέρα το τηλεκοντρόλ είναι στο χέρι του κάθε τηλεθεατή. Έτσι. Αυτό είναι. Έτσι ακριβώς. Ξέρεις, θυμάμαι ότι σε είχαμε δει και στα μονοπάτια της υποκριτικής. Είχες κάνει κάποια πράγματα, κάποια περάσματα, ιδιαίτερα στο Μέγκα όταν ήσουν, ναι. Θυμάμαι, αλλά και στον κινηματογράφο. Στην ταινία του Λόρι, ναι, πουλί της Κύπρου. Ναι. Ναι, ήταν πολύ μεγάλη σκηνή, ήταν πολύ δύσκολη η σκηνή να μάθω να λέω καφέ, τσάι κλπ. Μεγάλη στην αρέσει να δω. Αλλά αυτό που θέλω να σε ρωτήσω εγώ, γιατί πολλές φορές το βλέπουμε αυτό στο χώρο. Δηλαδή, μια παρουσιάστρια μπορεί να κάνει και την ηθοποιό, ηθοποιός να γίνει παρουσιάστρια κτλ. Είναι όλα στην ίδια ομπρέλα περίπου. Εσύ θα ήθελες να κάνεις κάτι? Να σου πω κάτι, να το εξελίξεις με την υποκριτική. Δεν θεωρώ ότι είναι όλα στην ίδια ομπρέλα. Όχι, είναι η δική μου. Δεν θεωρώ ότι άτο να πω και λίγο στα υποκριτικά λιμέρια, ότι εντάξει ρε παιδί μου είναι λίγο στο χώρο μου επειδή υπάρχει μια κάμερα. Το έχουμε δει βεβαίως πάρα πολύ. Το έχουμε δει και είναι, εγώ το δέχομαι και το αποδέχομαι και το χειροκροτώ κιόλας, να σου πω την αλήθεια, μα όλος το κάνει και καλά. Mm-hmm. Γιατί έχουμε δει ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν τελειώσει σχολή. Σωστό. Και είναι πραγματικά πολύ ταλαντούχοι. Όπως και στο δικό μας το κομμάτι. Δεν έχουν τελειώσει όλοι μια σχολή δημοσιογραφίας. Και υπάρχουν πάρα πολλά τρανά παραδείγματα. Έλενη Μενεγάκη, Γρηγόρης Αρναούτογλου. Δεν έχουν περάσει όλοι αυτοί οι άνθρωποι από σχολές, πανεπιστήμια κλπ. Κανείς όμως δεν μπορεί να τους αμφισβητήσει ούτε το ταλέντο, ούτε την καριέρα που έχουν κάνει. Εγώ τώρα για τα υποκριτικά μονοπάτια. Ήταν κάτι πολύ τυχαίο, ήταν κάτι το οποίο μου ζητήθηκε. Το έκανα με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση, πρέπει να σου πω. Αλλά ήταν κάτι το οποίο δεν σκέφτηκα ποτέ να ακολουθήσω. Δηλαδή, όταν μπήκα σε αυτό το χώρο, δεν είπα α, όπου κάτσει, όπου ξέρω εγώ, όπου γίνει κάτι κλπ. Ήμουνα πολύ ξεκάθαρη στο τι ήθελα να κάνω. Ήθελα να είμαι μπροστά σε μια κάμερα και να υποδέχομαι όλον αυτό τον κόσμο, να έχω αυτή την αμεσότητα, αυτή την επαφή. Δεν μπορείς να την έχεις σε ένα γύρισμα. Ναι. Όχι, βεβαίως. Να σε ρωτήσω. Δεν ξέρω, αλλά τώρα μέσα στο μυαλό μου μου έρχεται η μικρή Χριστιανά, παιδάκι Χριστιανά, να κρατά τη βούρτσα. Και να τραγουδάω. Όχι να τραγουδάς, βρε, να παρουσιάζεις. Ναι, έχω παρουσιάσει. Πες μου. Άπειρες εκπομπές. Πες μου, πότε. Και τώρα το κάνω. Έβαζες τα αδέρφια σου εκεί και τους έλεγες κάτι. Όχι, σιγά τα αδέρφια μου δεν τίποτα. Θα μαζί μου. Είναι, μόνη σου. Ναι, βέβαια, μόνη μου. Σε ένα καθρέφτη κλπ. Δεν ασχολούμασταν πολύ ο ένας με το αχ, τι κάνει ο άλλος. Δηλαδή, η μόνη στιγμή που καθόμασταν όλοι μαζί ήταν όταν η μεγάλη μας αδερφή μας έλεγε παραμύθια. Α, σας έλεγε παραμύθια. Ναι, ωραίο ναι, αυτό. Ναι, μας έλεγε παραμύθια, μας σταύρωνε κάθε βράδυ. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ, δεν με σταύρωνε η αδερφή μου το βράδυ. Πόσα ήταν χρόνια έχετε διαφορά? Δεν έχουμε πολλά. Είναι η Έλενα, ο Πόλης, εγώ και ο Ανδρέας και έχουμε όλοι δύο χρόνια διαφορά μεταξύ μας. Δύο χρόνια. Τέσσερα χρόνια διαφορά, πέντε έχουμε. Τι ωραίο είναι αυτό. Ναι. Τι ωραίο είναι αυτό να το θυμάσαι από την παιδική σου ηλικία. Είχε πάρει αυτόν τον ρόλο γιατί και οι δικοί μου αργούσαν πάρα πολύ να έρθουν στο σπίτι. Λόγω δουλειάς. Ναι, οπότε η μεγάλη μας η αδερφή είχε αναλάβει έτσι αυτόν τον ρόλο της δεύτερης μαμάς, έτσι τη λέγαμε. Και πραγματικά μας φρόντιζε πάρα πολύ. Τι ωραίο αυτό. Ναι. Το κάνεις και εσύ τώρα στα παιδάκια σου, τα σταυρώνεις το βράδυ. Παραμύθια αυτά, τα σταυρώνω. Είδα να σου πω κάτι. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ωραίο να δίνουμε τροφή, συναισθηματική, ψυχική τροφή στα παιδιά μας, με οποιοδήποτε τρόπο. Είτε είναι αυτά που τους λες, είτε είναι αυτά που κάνεις. Βέβαια, αυτά που τους λες πρέπει να σε βλέπουν να τα κάνεις. Οπότε. Ναι, οπότε ναι. Να το σκεφτείς πρώτα, ότι πρέπει να τα κάνεις και δεν τα λέμε μόνο. Ναι. Σωστά. Θέλω να μου
περιγράψεις μία μέρα της καθημερινότητας σου. Ξυπνάει η Χριστιανά τι ώρα? Τρέλα. Ξυπνάω γύρω στις 6 το πρωί. Ας το καλό, βρε Χριστιανά. Νομίζω ότι είναι νωρίς. Όχι, είμαι πολύ χαρούμενη που ξυπνάω 6 το πρωί. Δηλαδή ξυπνούσες και νωρίτερα? Καταρχάς παλιά δεν κοιμόμουν. Δηλαδή το έχω πει, δεν κοιμόμουν καθόλου. Πώς το κάνετε αυτό? Γιατί άκουσα και άλλους συναδέλφους να μου λένε αυτό το θέμα. Δεν μπορώ. Θέλω 7 με 8 ώρες, δηλαδή δεν θα λειτουργήσω, Χριστιανά μου. Πώς το κάνεις αυτό? Τι να σου πω. Εγώ πήγαινα δουλειά, υπήρξαν στιγμές που κοιμήθηκα με ανοιχτά τα μάτια στον αέρα. Και μου λέει η άντρη που έχει φύγει, η άντρη μας από την εκπομπή, να τη στείλω την αγάπη μας. Χριστιανά, Χριστιανά, ακούεις μας? Έτσι. Χριστιανά, μου ακούεις μας? Παιδιά, κοιμήθηκε. Ακούτε στο κόντρο. Ξέρεις, όταν ξυπνάς, δεν συμπληρώνεις ώρα ύπνου συνεχόμενη, κάποια στιγμή θα κλατάρει το σύστημα. Βέβαια. Δηλαδή οι μηχανές θα σβήσουν, δεν επικοινωνείς. Είχα πολύ μεγάλο θέμα με αυτό. Δηλαδή, δόξα τω Θεώ, έχω δύο παιδάκια υπέροχα, τα οποία δεν κοιμόντουσαν. Και βεβαίως δεν φταίνουν τα παιδιά. Ήτανε, νομίζω, εγώ δεν τους είχα βάλει σε ένα πρόγραμμα. Πήγα παιδοψυχολόγο, πήγα από εδώ, πήγα από εκεί για το θέμα ύπνου. Τελικά βρήκα μια γυναίκα η οποία με βοήθησε. Την πρώτη νύχτα που κοιμήθηκα, ξυπνώ το πρωί, κοιμήθηκα συνεχόμενη. Σερή. Δηλαδή τώρα έγινε αυτό, πριν από 3 μήνες, 4. Και λέω στον Γιώργο, τι έγινε? Ακοιμούνται. Ας πούμε τώρα κοιμηθήκαμε. Δηλαδή έτσι, 4,5 χρόνια να κοιμηθώ, αλλά στην κυριολεξία. Ξυπνούσα κάθε μισή ώρα και ξέρεις, για να μην ξαναξυπνήσω τον Γιώργο μετά, κάποια στιγμή κοιμόμουν κάτω στο χαλί έξω από τα δωμάτια των παιδιών. Αλήθεια? Για να, στο σταυρό που σου κάνω, για να είμαι stand-by στο ποιος θα φωνάξει, πού να πάω, να μην μου ξυπνήσει τον άλλο. Είχες αυτή την αγωνία γι' αυτό? Όχι, δεν είχα καμία αγωνία. Ήξερα ότι θα ξυπνούσα σε 20 λεπτά πάλι. Δεν ήξερα ποιος από τους δύο θα μου φωνάζε να πάω. Και για να μην ξυπνήσει και τον άλλον και να γίνεται, ξέρεις, ναι, ένας χαμός το βράδυ. Κοιμόμουν ακριβώς έξω από τα δωμάτια τους, κάτω στο χαλί. Με λυπήθηκε ο Θεός. Με λυπήθηκε ο Θεός. Μία φίλη και μου σύστησε μία κοπέλα, η οποία από την πρώτη νύχτα μου είπε τι να κάνω και κοιμήθηκαν. Τι έκανες? Μου λέει, δεν θα σου πω κάτι που δεν ξέρεις. Ήταν ο τρόπος που μου έβαλε τη σειρά των πραγμάτων. Ναι, αλλά το θέμα του ύπνου, να σου πω την αλήθεια, και εγώ μπορεί 7-8 ώρες να λέω ότι θέλω να κοιμάμαι, να ξαπλώνω ουσιαστικά, γιατί και εγώ κάθε 1-2 ώρες το έχω αυτό. Θα ξυπνήσω. Αυτό όμως που λες, το έχεις και πριν να γίνεις μάνα. Κοιμόμουν κανονικά. Κοιμόσουν κανονικά. Ναι. Άρα τώρα περιορίστηκε ο ύπνος. Είχε περιοριστεί γιατί ξυπνούσαν τα παιδιά, δεν μπορούσα να πω. Προηγουμένως. Είναι έννοια σου κάποιο να πάει. Προηγουμένως δηλαδή δεν ξυπνούσες που ήταν 6 το πρωί? Ξυπνούσα γιατί είχα ραδιόφωνο. Α, ναι, είναι και αυτό. Ναι, ξυπνούσα και παρέκανα και πολύ πρωινή ζώνη στο ραδιόφωνο. Τώρα είμαι στο 10-12 που σήμερα έχουμε γράψει την εκπομπή για να μπορέσω να είμαι εδώ. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Να του στείλω την αγάπη μου στον Click FM, φυσικά. Εκεί όπου είμαι αρκετά χρόνια. Πολλά είμαι χρόνια. 7η χρονιά. Σου λέω, είμαι πολύ σταθερή στις συνεργασίες μου. Mm-hmm. Πολύ σταθερή. Και όταν νιώθω ότι. Νιώθω και παίρνω αυτή την αγάπη και την εκτίμηση. Τι ωραίο. Είναι, ξέρεις, είναι πολύ σημαντικό να είναι αμοιβαίο. Ναι. Δεν μπορεί να είναι τίποτα μονοπλευρό. Ούτε στις φιλικές μας σχέσεις, ούτε στις ερωτικές μας σχέσεις. Σε τίποτα δεν μπορεί να είναι μονοπλευρά τα πράγματα. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς όπως τα λες. Και έτσι πες μου εντάχει μετά. Ξυπνάς το πρωί. Ξυπνάω το πρωί. Τι γίνεται μετά? Έχω διάφορα πράγματα να κάνω. Αυτά με τα παιδιά κλπ. Την προετοιμασία μας για το σχολείο. Θεωρώ ότι είναι πολύ ωραία να ξεκινούν τα παιδιά έτσι με ωραίο τρόπο, με μουσική κλπ. Και όλα και αυτά. Βέβαια. Στο αυτοκίνητο διαλέγουν και τα τραγούδια που θέλουν. Όταν τους πηγαίνω εγώ, όταν τους πηγαίνει ο Γιώργος, κάπως αλλιώς γίνεται το πανηγύρι μέσα στο αυτοκίνητο. Είναι το ραδιόφωνο, μετά η εκπομπή. Θα πάω σπίτι γύρω στις 7 το βράδυ. Προσπαθώ να πάω και 6.30 η αλήθεια, γιατί ξέρεις, αυτή η ώρα είναι πολύ σημαντική. Να προλάβεις τα παιδιά πριν να ξεκινήσουν να νηστάζουν. Πριν να ξεκινήσεις απλά τα διαδικαστικά του φαγητό, μπάνιο, ύπνο. Mm-hmm. Είναι κάπως έτσι. Και μετά, αν κοιμηθούν νωρίς τα παιδιά, ό,τι προλαβαίνεις για σένα. Να κάνεις κάτι. Τύπου να τακτοποιήσεις κάτι που θέλεις. Οτιδήποτε και αν είναι αυτό. Διάμεσα σε όλα αυτά πέφτει και καμιά μαγειρική. Κάποιες φορές όταν θέλω να μαγειρέψω. Μ' αρέσει να μαγειρεύεις. Μ' αρέσει, ναι. Μ' αρέσει να φτιάχνω κέικ, φαγητά. Δηλαδή, άμα ξέρω ότι ένα φαγητό θέλει χρόνο, δεν μαγειρεύω σε καθημερινή βάση. Βέβαια. Θα πάρουμε και απ' έξω, θα κάνουμε και κάτι πιο έκτακτο.
και είναι μια χαρά. Ενώ... Κοίταξε, έχω ακούσει ότι μαγειρεύεις και πολύ ωραία. Μαγειρεύω καλά, νομίζω. Αυτό μου λένε. Mm. Ότι είναι ωραία τα φαγητά τέλος πάντων που φτιάχνω. Δεν θα σου πω ότι είμαι, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, πρώτη μαγείρισα. Αλλά κάνω πράγματα. Θα φτιάξω κέικ για να υπάρχει σπίτι για τα παιδιά. Θέλω εδώ να την προηγούμενη φορά θυμάμαι έφτιαξες ψωμί. Καλά, μέχρι και ψωμί έχεις φτιάξει. Διάφορα. Πίτσες για τα παιδιά. Αρέσκουν μου οι πίτσες, βέ Χριστιανά μου. Αρέσκουν που να κάνεις πίτσα την άλλη φορά. Σε παρακαλώ, πάρε με ένα τηλέφωνο. Βεβαίως. Να έρθω να φάμε πίτσα. Φτιάχνω πράγματα. Αν ξέρω ότι ένα φαγητό θέλει περισσότερο χρόνο, θα ξυπνήσω και πιο νωρίς για να το ξεκινήσω, να το προλάβω πριν φύγω από το σπίτι να το τελειώσω. Βάζεις και αυτό στο πρόγραμμα. Επίσης, ας πούμε, σήμερα η μανούλα μου έχει φτιάξει φακές και θα μου στείλει φακές, οπότε, ξέρεις, έχω και αυτή την βοήθεια, που είναι πολύ, πολύ σημαντικό και δεν είναι και δεδομένο. Την ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα όσα κάνει για μας. Αντιστείλουμε... την εννοείτε, αγάπη μας, τη μανούλα σου, που είναι και πανέμορφη. Σε ευχαριστώ πολύ, ελπίδα μου. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε όλα αυτά τα οποία κάνουμε δικοί μας άνθρωποι. Δεν σημαίνει ότι επειδή είναι η οικογένειά μας είναι υποχρεωμένη να είναι εκεί. Κανένας δεν είναι υποχρεωμένος για τίποτα. Το κάνουμε αγάπη και είναι σημαντικό να το εκτιμούμε κι εμείς. Αλλήμωνο. Ξέρεις τι, θα μπορούσαμε να τα λέμε για ώρες. Ξέρω, μην ανησυχείς. Τελειώνει ο χρόνος. Αλλά θα μπορούσαμε να τα λέμε για ώρες, ρε παιδί μου. Ναι. Και να πω ότι τη Χριστιανά δεν την έχω γνωρίσει. Δεν έτυχε όλα αυτά τα χρόνια να πιούμε, ρε παιδί μου, ένα καφέ και να τα πούμε. Τα λέγαμε πάντα σε τηλεοπτικά στούντιο, έτσι. Τα είπαμε λίγο προηγουμένως που είχαμε έτσι ένα δεκάλεπτο. Κάναμε χρόνο. Μία μίνι ψυχοθεραπεία πριν. Μίνι. Μίνι, όντως ήταν μίνι. Να ακολουθήσει και μεγάλη ψυχοθεραπεία. Εγώ είμαι εδώ, όποτε θέλεις. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Από καρδιάς. Να είσαι καλά, ελπίδα μου. Καλή σεζόν να έχεις κι εσύ. Να έχουμε όλοι να περάσεις μια όμορφη χρονιά. Και είναι καλό να βρίσκουμε λίγο και για μας. Για να είμαστε καλά. Αυτό που λένε ότι για να μπορέσεις να δώσεις πρέπει να είσαι κι εσύ καλά. Είναι μεγάλη αλήθεια. Ακριβώς αυτό. Ακριβώς. Σε ευχαριστώ. Κάθε καλό. Καλή σεζόν. Να είμαστε καλά. Σε ευχαριστώ, αγαπημένη μου. Ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε στον κύριο Πανίκο μας και στη Μαρία που μας φοημένα στην κουζίνα. Όμορφη μέρα με βλέμμα χαράς, χρώματα γύρω.